Κάτι μια εξωτική μουσική. Ένας άντρας με μεταξωτά ρούχα με κεντημένα ψάρια πάνω, λέει, μας χαιρετάει με υπόκληση και κάτσε σε μια πέτρα. Υπάρχει ένας πέτρινος κήπος με πεταλάκια κτλ. Κάτσαμε να πιούμε τσάι, τι ήταν αυτό. Και μετά πήγε ο Λιοντίν και κάτι του έκανε τέλος πάντων και μετά εξαφανίστηκε αυτός κάπως έτσι. Ποιοι? Νομίζω όλοι ήμασταν γύρω του. Είχαμε κάνει νομίζω το Death Magic και είχαμε δει η μαγεία όλων των ειδών και σε αυτόν τον χώρο. Ο Χρήστος θα μπει. Δεν έχω ιδέα. Γράψου κάτι, DM, γράψου. Μην πεθάνετε. Μήπως νομίζει ότι θα είναι στις 7. Τι 6. Α, μπορείς να του γράψεις κανένας γιατί μου βγαίνουν μόνο αγγλικά. Γράψε το αγγλικά ρε εσύ. Τούρκικα δεν μιλάει, αλλά αγγλικά μιλάει. Unsent. Χρήστος Καλίνικος. Coming. Τέλεια. Γράψε το με you το coming. See you. Με θα γεμίσει την οθόνη εκεί με άσπρη ουσία και δεν μπορεί να παίξει. Μα αφού δεν έρχεται κι αυτός. Νομίζω δεν απάντησε καθόλου, ε. Όχι. Όχι. Δες πάνω, οπότε θα αρχίσουμε, και όποιος πέθανε, πέθανε. Πέθανε, αλλά μπορεί να παίξει ο Μάνος στο χαρακτήρα του. Ναι, τον έχεις Μάνο. Ριζόμαστε λίγο, ήταν ζέστο μέσα. Τον έχει και ο Μάνος. Λοιπόν, έχετε μπει λοιπόν μέσα σε μια... σε ένα χτίριο, σαν αυτά τα κινέζικα τα παραδοσιακά. Ναι. Μέσα σε μια λίμνη. Το χτίριο αυτό το βρήκατε, ακολουθήσατε έναν... ένα humanoid, τέλος πάντων, που σας φάνηκε, το οποίο μπήκε μέσα, ξεκίνησε μια παραδοσιακή τελετή την οποία κάποιος προσέβαλε και το πλάσμα αυτό, αφού είχε αρχίσει λοιπόν η τελετή αυτή του τσαγιού, τι ήτανε, έβραζε ένα βότανο το οποίο κατάλαβε κάποιος ότι είναι δηλητηριώδες αυτό το βότανο σε νορμάλ συνθήκες. Το πλάσμα λοιπόν αυτό, αφού άρχιζε να βράζει η τσαγέρα, έκανε κάποιο μαγικό από ό,τι καταλαβαίνετε και σιγά σιγά βυθιζότανε στην πέτρα η οποία προεξήχε από το πάτωμα. Ήταν ένας βράχος ο οποίος έβγαινε από το πάτωμα της ξύλινης κατασκευής. Στην ουσία αυτό ήταν το foundation. Η πέτρα αυτή ήταν το foundation του χτιρίου και γύρω γύρω είχε χτιστεί το πώς το λένε, παγόδα. Όταν λες ότι έμπαινε στην πέτρα, τι, δηλαδή ένα μέρος σου δηλαδή φανότανε μέσα. Το spell του druid, το merge with stone, κάπως έτσι. Α, κατάλαβα, ναι, ναι, ναι. Βυθιζότανε μέσα και έμπαινε μέσα στην πέτρα. Το πλάσμα αυτό έχει πλέον εξαφανιστεί και ταυτόχρονα έχουν κλείσει οι τείχοι του κτηρίου γύρω σας. Είστε λοιπόν παγιδευμένοι μέσα σε αυτό το χώρο, στον οποίο υπάρχει απλά μία τσαγέρα η οποία βράζει. Ρίξατε initiative.
Θυμάσαι συγκεκριμένα τι του είχε κάνει ο Λέοντιν του... Ήπια το πάνε... τσάι. Ήπια το τσάι. Επειδή κάτι τον ακούμπησε κάτι. Πρέπει να βάλουμε στο Λέοντιν ένα κολάρο να μην, όταν πάει να κάνει πάλι πρωτοβουλία να το ανακοινωτοποιούμε κάτι. Τον έχουμε δεμένο με manacles. Λοιπόν, Corin, ένα Constitution Saving Throw. Ναι. Επίσης, όταν το πλάσμα αυτό κατέβαινε προς τα κάτω, αυτό που δεν περιέγραψαν είναι ότι το πώς έχετε παγιδευτεί μέσα. Όταν το πλάσμα αυτό λοιπόν κατέβαινε προς τα κάτω, σήκωνε τα χέρια του ταυτόχρονα προς τον αέρα και η παγόδα αυτή που ήταν γύρω γύρω ανοιχτή μέχρι τώρα έχει περικλειστεί σε ένα θάλαμο, σε ένα τοίχο. Δηλαδή όπως κατέβαινε αυτό στην πέτρα, ένας πέτρινος τοίχος ξεπρόβαλε από το πάτωμα προς τα πάνω και σας έχει καλύψει και το ταβάνι. Οι spellcasters καταλαβαίνουν ότι μάλλον πρόκειται για κάποιο spell σαν το Wall of Stone, το οποίο σας έχει περικλείσει μέσα. Ο Corin σταδιακά... Υπόψη είναι ότι έχω ένα blight sense εγώ, άρα οποιονδήποτε αόρατο within 10 feet το καταλαβαίνω. Έχεις blight sight, blight sense, πώς το λένε. Όχι, blight sense έχω. Δηλαδή, I'm aware of a hidden invisible creature within 10 feet. Δεν το βλέπεις, αλλά καταλαβαίνεις ότι υπάρχει κάποιος εκεί αόρατος. Δεν τον βλέπεις όμως. Ναι, όχι, δεν τον βλέπω, αλλά μπορώ να καταλάβω σε πού είναι, ας πούμε. Ναι. Και το λέω στους άλλους ότι είναι κάποιος αόρατος εδώ. Δεν καταλαβαίνεις κάτι τέτοιο. Αυτό που καταλαβαίνεις ότι... Όχι. Αυτό λέω που καταλαβαίνεις είναι ότι ο χώρος σταδιακά αρχίζει και γεμίζει από τους υδρατμούς της τσαγέρας. Και αυτό που εισέπνευσες τώρα δεν σου αρέσει καθόλου. Και θα πάρεις 14 poison damage. Βλέπετε εκεί ξερνάω, κάνω ας πούμε και... Λοιπόν, οι υδρατμοί πάνε προς τα πάνω, δεν υπάρχει ρεύμα αέρα, είστε σαν να είστε μέσα σε ένα... Τσαγερό! Okay. Άρα δεν έχει νόημα να πάω κάπου που να τους ξεφύγω. Δεν μπορείς να ξεφύγεις από τους υδράτμους, όχι. Παίρνεις, αλλά θα το πάμε λίγο πιο γρήγορα. Παίρνεις 14 poison damage. Έχεις movement ή action ή κάτι άλλο. Κάνεις κάτι άλλο. Είπες δεν αντιλήθηκα κάποιον. Εκεί πέρα κάνω μια βόλτα και προσπαθώ να αντιληφθώ αν υπάρχει κάποιος αόρατος. Δεν καταλαβαίνεις κάτι. Okay. Πέρασα όλο το χώρο, έτσι. Ναι. Ωραία. Ready action, ready action, αν εμφανιστεί, τον χτυπάω. Λοιπόν, ο Βακόρης θα κάνει ένα true seeing spell. Εσύ θα κάνεις ένα constitution save. Okay. Έχω και συν 5 από τον... Ναι. Φύγεις λοιπόν λίγο και πας λίγο να αναπνεύσεις. Πήγε κάποιος αέρας στα πνευμόνια σου, αλλά έβαλες ας πούμε το χέρι σου μπροστά. Θα πάρεις 9 poison damage. Κάνεις κάτι άλλο? Κάνω το spell του level, το true seeing, για να δω αν υπάρχει κάποιος πώς το λένε, spell slot. Ναι, το βγάζω. Δεν βλέπεις κάτι περίεργο. Δεν υπάρχει κάποιο αόρατο creature. Αμάλθια. Ένα constitution safe.
Την Αμάρθια και την Ορόρα να τις βγάλω. Δεν εδώ. Την Αμάρθια μπορεί να την παίξει ο Ίγκολ. Θες να μην τον παίξει, να είναι, άμα δεν είναι με ξύλο, μπορεί να είναι εκτός. Άμα είναι κάτι. Έχει ξύλο, αλλά τη βγάζω. Είναι στο φόλο. Δεν έχει. Κοίτα το παίξει. Έλα. Παίζει ο Ίνικολτ. Εγώ δεν είναι εδώ. Παίζει ο Ίνικολτ και ο Ίνικολτ πρέπει να φέρει ένα Constitution Saving Throw. Ίνικολτ παίρνεις 14 poison damage. Ωραία. Καθώς και... υδρατμούς. Και προσπαθώ να πω, μήπως να άμα τελειώσουμε αυτό το τσάι, δεν θα υπάρχει θέμα. Άμα αντέξουμε, λέω στους άλλους. Το πιούμε, εννοείς. Από το να πνιγούμε στους ατμούς του, δεν θα έχει ατμού, βγάζει ατμούς άμα δεν το κάνουμε. Άμα το πιούμε. Παίζει ο Λίοντιν. Hey! Τι! Αυτό ήταν το action σου. Τι, το action μου είναι μόνο να μιλήσω. Ναι, είναι... 6 δευτερόλεπτα μιλάω. Θες να κάνεις κάτι άλλο? Ναι, θα πιω, από το τέτοιο, αφού... Όχι, στον άλλο γύρω θα πιεις. Δεν μπορείς να πιεις. Γιατί... 6, καλά, πόσες, για να πιεις μερικές γουλιές από κάτι θες 6 δευτερόλεπτα. Επειδή είναι λίγο σφιχτά το θέμα χρόνου εδώ, action, movement και 6 σεκόντο γύρω. Γιατί θέλω να παίξουν όλοι. Μπορεί και να μην προλάβετε. Παίζει ο Λίοντιν. Ο Constitution Save. Παίρνεις και εσύ 14 damage. Και τι κάνεις? Λοιπόν, οι υδρατμοί βγαίνουν από το τσαγερό. Ναι. Λέω, α, κοίτα το τσαγερό. Και το χτυπάω με το πόδι μου να πέσει κάτω να σπάσει. Σε με τα καλά σου. Θα κυβήσει δρατμούς τώρα το κερί. Αλλάζει κάτι? Πέφτει λοιπόν το βραστήρας αυτός, πέφτει. Δεν σπάει, αλλά πάρα πολύ από αυτό το υγρό πέφτει μέσα στη φωτιά. Να σας θυμίσω ότι η τσαγέρα μέχρι τώρα αιωρούνταν από πάνω. Τα κάρβουνα εκεί που έκυγαν συνεχίζουν να βγάζουν τέτοιο ατμό. Να. Έφαγε τον damage. Ναι. Παίζει ο Κόριν, ο οποίος θέλει ένα constitution save, καθώς ο ατμός ακόμα αναδύεται. Κόριν. Είναι 13. Τρως 3 poison damage. Okay. Πετάω πάρα πολύ ψηλά, όσο πιο ψηλά μπορώ. Είναι ξεφεύγω 20. Από τους υδρατμούς. Ναι, όσο πιο ψηλά μπορώ. Ξεφεύγω. Αρχιά σε όλο το χώρο. Κάνω μια βολή πάνω στο, με το, πάνω στον τοίχο. Προσπαθώντας να του κάνω ζημιά για να φύγω. Okay. Ρίξε. Ναι. Α, έλα ρε, μπες. Και ρίξε και ένα νησί. Okay. Ρίξε. Ναι. Μια πολύ να δω, θα γίνει. Τι πας, τον τοίχο. Οκ, εγώ μια στιγμή πρέπει να πάω μέσα, να βαρέσω κάποιον και επιστρέφω. Μην καταλάβει. Χτυπάς λοιπόν ένα σημείο στον τοίχο. Ναι. Φαίνεται ότι η βολή σου έκανε κάποιο damage. Όχι πολύ μεγάλο, έκανε ένα damage. Παίζει ο Βανκόρης. Ο Βανκόρης ένα institution save. Όχι, συν 3 τώρα. Poison damage.
και ένα πρώτο level space float και πάω στη, και κάνω ένα purify purify food and drink. Ναι. Στην, στο pot αυτό που έχει μέσα το, το υγρό αυτό εκεί πέρα. Το πεσμένο pot πια, έτσι, είναι πάνω, το περισσότερο είναι πάνω στο carve, ας πούμε. Ναι, αυτό αν μπορώ να το βγάλω, το, το poison από μέσα του. Το space float. Το βγάζω, βγάζω. Και παίζει ο Inigold. Inigold είσαι εδώ. Ναι, ναι, εδώ είμαι. Εδώ είμαι, ναι. Και τι... Παίζει Inigold, ένα constitution save. Καλά, τι είναι αυτά τα ρόλες αυτό έχω τον καιρό αυτό καιρό. Αρχίζεις και βύχεις και έτσι όπως βύχεις παίζεις μια βαθιά ανάσα. Και πηγαίνει πάρα πολύ από αυτό το τοξικό ατμό στο πνευμόνια σου. Παίρνεις 7 poison damage. Φαίνεται ότι το βραστήρας αυτός που έπεσε στα κάρβουνα μείωσε την τοξικότητα του, του ατμού. Το υγρό που έφτασε στα Υπάρχει ακόμα υγρό μέσα στο βραστήρα τότε? Υπάρχει, ναι. Okay. Σε αυτή την περίπτωση χύνω περισσότερο. Παίρνω το βραστήρα και χύνω και το υπόλοιπο μέσα στον, στα κάρβουνα. Okay. Παίζει ο Λίωτιν. Α, μπήκε ο Χρήστος. Ναι, ναι. Χρήστο, μίσα, δεν έχει initiative. Έχει initiative, το μίσο. Βλέπω το, το map εκεί με το ρολόι. Κοίτα πιο κάτω. Πήγαινε πιο κάτω. Κατέβασε πιο, πήγαινε πιο κάτω. Ξεζούμαρε και κατέβα πιο κάτω. Είμαστε όλοι σε μια λίμνη γύρω γύρω. Λοιπόν, ο Λιόντιν παίζει. Ναι, ο Λιόντιν ναι. Θα ρίξει ένα Constitution Saving Throw. Και άλλο. Ναι. Constitution Save. Μπορείς να κρατήσεις την ανάσα σου, Λιόντιν. Ναι. 5 έφερα. Τι κέρδισα. Ο Χριστός. 7 είναι... 37. Από πού βγαίνουν οι δρατμοί? Από τη φωτιά ή από το... Χτυπάω τη φωτιά με το σπαθί μου. Ρίξε νερό, ρε κατούρα. Δε... Τι. Ατάχ. Λοιπόν, με το σπαθί... Έλα. Press plate. Πού είναι το σπαθί μου, ρε παιδιά? Α, όχι, δεν έχω σπαθί, έχω war pick. 13 του hit. Προσπαθεί λοιπόν ο Λίοντι να χτυπήσει την κάρτα του, όπως κάποτε οι στρατιώτες του Ξέρξη βαρούσαν την κάρτα. Δεν έπαθε κάτι, ούτε θάνατο ούτε φτιά. Και παίζει ο Κόριν. Λοιπόν, εξήγησε μου λίγο τώρα για να αντιληφθώ. Υπάρχει ένα τσαγερό πάνω σε κάρβουνα και αναδύει υδρατμούς. Έπεσε. Έπεσε, έπεσε. Αυτό αιωρόταν από πάνω και έβραζε. Δυνατά, ναι. Έπεσε το τσαγερό, κάπως το έριξε μέσα στη φωτιά. Στη φωτιά. Ναι. Αναδύει ακόμα υδρατμούς από τη φωτιά. Κάτσε, το περιεχόμενο δεχύθηκε. Χύθηκε πάνω στη φωτιά. Ναι, από πού βγαίνουν τώρα οι δρατμοί, αφού χύθηκε, δεν εξατμίστηκε όλο. Δεν σβήνει φωτιά, άρα συνεχίζει να καίει με κάποιο τρόπο. Άρα. Κάτσε, το ζουμί εκείνο δεν υπάρχει πια. Από πού βγαίνουν οι δρατμοί? Από τη φωτιά. Ρίχνει ένα constitution σε ένα θρό. Εντάξει, ρίχνω ένα constitution. Και ρίχνω
ρίχνω όλο το νερό που έχω μαζί μου, το ρίχνω πάνω στα κάρβουνα αυτά, στη φωτιά για να σβήσει. Ρίχνεις, παίρνεις 3 poison damage. Κρατάω την ανάσα μου, Ναι. Και σβήνει η φωτιά. Και παίζει ο Βανκόρης. Ένα constitution saving throw. Όχι. Συν 5 από τον ήλιο. Πόσο? 3. Λοιπόν, ο Βαγκόρης βλέπει αυτά τα πράγματα και θα κάνει... Αν κατάλαβα καλά, το purify water και poison και drink δεν έκανε κάτι. Οπότε θα κάνει τώρα ένα sacred flame στον τοίχο, εκεί που χτύπησε πριν ο Νίσιτος, για να σπάσει τον τοίχο άμα είναι να βγουν από εκεί μέσα. Ναι. Κάνε και τα φωτιά. Έγινε φωτιά. Φανκόρης, του κάνεις ξανά στο ίδιο σημείο, έτσι. Ναι, ναι. Κάνεις ένα ακόμα ένα hit εκεί. Ο τύχος πήρε κάποιο damage. Φαίνεται όμως ακόμα πολύ σταθερός. Okay, okay. Αυτά έχω. Θέλω ένα perception από την αμάρθεια και ένα constitution save. Μπορώ να κρατήσω ένα πνοή μου? Μπορείς. Κλειδωτά. Ένα constitution save. Στο ρίξα. Constitution save. Τρως 3 poison damage και βλέπεις ότι όταν έπεσε το τσαγερό μέσα στη φωτιά, παρατηρείς αμάρθεια ότι για μια στιγμή είναι σαν να είδες το πρόσωπο του humanoid να εμφανίζεται στη τσαγέρα. Και μετά φυσικά εξαφανίστηκε πολύ γρήγορα. Για μια στιγμή έγινε αυτό. Έχεις κάποιο action να κάνεις, αν θες. Είμαστε εγκλωβισμένοι, καταρχάς. Ναι. Η άλλη... Η άλλη... Δεν σε ακούμε. Οι άλλοι είναι χτυπημένοι. Έχουμε πάθει την damage από το δηλητήριο. Αρκετό. Ναι. Όχι πολύ. Η τσαγέρα μπορεί να σπάσει. Λέω στους άλλους ότι η τσαγέρα, είδα το πρόσωπο αυτού νου στη τσαγέρα. Ναι, το είπες. Μπορώ να τη σπάσω. Αυτό θα είναι το action. Το ίδιο έκανε και ο... Μπορώ να δοκιμάσω να τη σπάσω όμως. Στον άλλο γύρο. Κάτσε μας το είπε ο Νίκολ. Αυτό είπε ο Νίκολ, δηλαδή. Παίζει ο Νίκολ. Τι είπε. Είχε προτείνει να πιείτε το τσάι. Παίζει ο Νίκολ ένα constitution save. Okay, λείπει. Τέλος. Όχι, θα λείπω, ρε. Τρία damage. Ωραία. Εγώ κατάλαβα τι προσπαθεί να κάνει η αμάλθεια, ή μπορώ να κάνω ότι μου κατέβει και εμένα, χωρίς να έχω καταλάβει τι έχει γίνει. Σας είπα. Δεν ακούγεσαι καλά. Κάτι έχει πάθει η φωνή σου. Λέω. Α, τώρα σε ακούω καλά. Το πρόσωπο του human στη τσαγέρα και λέει, μπορώ να το σπάσω. Σε αυτή τη φάση προσπαθώ εγώ να κάνω αυτό που είπε η αμάλθεια. Να το σπάσω. Οκ.
Okay. Επιτίθεσε δηλαδή στη τσαγέρα. Ναι. Okay. Χτύπα. Θέτει από στην τσαγέρα από μένα. Τι. Σε τι απόσταση είναι η σαγέρα από μένα, έχει σημασία για το advantage ή το advantage. Στα 10 feet. Ωραία, θα ρίξω με Eldritch Blast. Το χτυπάς. Α, περίμενε, ναι, να ρίξω τα, και τα damage. Να ρίξω τα roll και μετά τα damage. Θα ρίξω τα damage. Ναι, ένα ρίχνεις, ok. Ρίχνοντας το δεύτερο Eldritch Blast, βλέπεις ξανά να αναδύεται το πρόσωπο του Humanoid στη τσαγέρα και βλέπετε κάποια μάτια να εμφανίζονται στο πέτρινο τοίχο. Τα μάτια σας κοιτάνε και το humanoid αυτό επανέρχεται, αναδύεται από τον βράχο στον οποίο είχε βυθιστεί. Θα πάρει damage άμα εμφανιστεί από τους υδρατμούς. Εμφανίζεται λοιπόν από τον βράχο, αμέσως κατεβάζει, χτυπάει τα χέρια του και ο πέτρινος τοίχος εξαφανίζεται. Χάνεται ο πέτρινος τοίχος. Ο αέρας πλέον ανακατεύεται με καθαρό αέρα και δεν φαίνεται να σας ενοχλεί να σας ενοχλούν οι υδρατμοί. Βγαίνετε από combat. Δύο λεπτά. Μέσα να βγαίνουμε από combat. Σε βλέπει Ingold αυτό που χτύπησε στο τσαγέρα του. Είναι η σειρά μου τώρα. Η σειρά σου ήταν που χτύπησε τσαγέρα. Αυτό ήταν το action, έκανες attack. Και μετά βγήκε αυτός. Συγγνώμη τι είπες, δεν έκανα εδώ πέρα προς τι να μου πει κάτι η μητέρα μου. Λέω, η σειρά σου ήταν ότι έκανες attack. Ναι, ναι. Άρα τελείωσε η σειρά μου, οκ, οκ. Αυτός. Οκ, πήγα να βοηθήσω τη μητέρα μου μια στιγμή. Παίζω μετά τα damage άμα μου ρίξει τίποτα. Αυτός βλέπει τριγύρω και χτυπάει τα δάχτυλά του αυτή τη φορά και εμφανίζει ένα πλάσμα από πέτρα και πυλό, το οποίο φαίνεται πάρα πολύ απειλητικό, δίπλα πολύ σου, Λίοντιν. Um...
προσπαθεί να χτυπήσει την αμάρθεια. Μία φορά με τη μπουνιά του. Αμάρθεια θα σου κάνει 12 bludgeoning damage. Και με την άλλη του μπουνιά θα αστοχήσει. Παίζει ο Λίωτιν. Λοιπόν, ο Λίωτιν βλέπει τον τύπο που κάνει όλα αυτά τα περίεργα πράγματα. Ναι. Τον βλέπω. Ναι, βέβαια. Πού είναι, είναι ο ίδιος ή είναι τα μάτια του στον τοίχο? Είναι ο ίδιος. Λοιπόν, του λέω, όταν ατενίζεις την Άβυσσο, η Άβυσσος ατενίζει πίσω εσένα, και του ρίχνω σε αυτόν 3 Eldritch Blast πρώτο. 19 του hit. Τα βλέπω, απλά ρίχτα. Δεύτερο 23, τρίτο 28. Λοιπόν, τα βλέπεις και τα damage είναι 11, είναι 7, 18 και 7, 18 και 7, 25 damage για τον τύπο. Και του λέω, μη με κοιτάς εμένα έτσι. Με μάτια που κλαίνε. That's my action. Παίζει ο Κόριν. Λοιπόν, ο Κόριν με steady aim ρίχνει στο Ιαπωνέζο άρχοντα μία βολή. Ναι. Είναι hit. Okay. Είναι και critical. Αυτά όλα τα τέσσερα νούμερα τα παίρνει όλα. Ναι. Έχει καθόλου επιγραφές διέμο χώρος? Όχι. Παίζει ο Βανκόρης. Ο Βανκόρης θα κάνει ένα τόρτα τέντ στον μεγάλο κύριο. Τι είπα? Τι είδε ο Ιαπωνέζος? DC 20 Wisdom για το δεξιά. Okay, παίζει αμάρθεια. Τι είναι αυτό το δεύτερο εδώ? Είναι δεύτερο τέρας. Ναι. Χτύπησε τα χέρια του, τα δάχτυλά του και εμφάνισε ένα Earth Golem. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι πέτρα. Το άλλο? Το άλλο είναι ένα humanoid. Ωραία. Αυτός που είναι, τον βλέπουμε? Ναι, είναι δεξιά σου. Αυτός που είναι? Αριστερά σου εδώ. Γιατί δεν έχει token του? Έχει token. Πολύ μεγάλο είναι. Δεν βλέπεις ένα τεράστιο τύπο? Πού? Στα αριστερά σου, είσαι ένα μεγάλο στα αριστερά και ένα μεγάλο στα αριστερά. Πώς το διάλεγε ποτέ? Δεν τα βλέπω, παιδιά. Αυτός που τα κάλεσε, πού είναι? Ο Σάμονερ. Ο αριστερός είναι. Ο αριστερός είναι ο Σάμονερ. Είναι αυτό, ένα, όσα... τράπηκε σε αυτό το πλάσμα, δηλαδή. Ήταν αυτό το πλάσμα. Ωραία, θα χτυπήσω αυτό. Okay. Βασικά, περίμενα εδώ κάτι. Τι είδε ο Ιαπωνέζος? Μπορώ να τους πω κάτι και να κλείσουν τα μάτια τους? Όχι. Action. Okay, για δείξε που το κάνεις το con. Βασικά θα πάω εδώ. Κάνουμε ένα attack. Θα φας opportunity attack.
Και από τα δύο. Ναι. Ένα άτομο. Όχι, θα είμαι κοντά στο άλλο και θα κάνω το κόνο έτσι. Το πλάσμα σου κάνει 21 bludgeoning damage και πρέπει να ρίξεις και ένα strength check. Check, okay. Έχω κάποιο bonus από τον Mini Gold. Ξέρετε έτσι, τι, πού είσαι σε σχέση με εμένα? Α, είναι δίπλα μου, έχει. Όχι, νομίζω έφυγα τώρα. Ήμουν δίπλα του, τώρα δεν είμαι. Όταν το τρώσει, είσαι δίπλα του. 21 bludgeoning damage. Yeah. Και αμάρθεια πέφτει prone. Είσαι knocked prone. Εδώ. Θα κάτω. Ναι. Τώρα μπορείς να σηκωθείς με το μισό σου movement. Μπράβο. Έχω ακόμα το action όμως, σωστά. Το κάνω σε αυτό. Μπράβο. Και εδώ. Θα σηκωθώ και θα πάω εκεί που σήκωσα, χαρώντας μισό movement. Εδώ. Και θα κάνω το cone. Ναι. Για κάτω στο μάτι μου. Αφήνω... Effect. Αφήνω μια κραυγή. Αφήνω μια κραυγή. Τα δύο τέρατα και τον είναι gold. Είναι gold, πρέπει να ρίξεις ένα wisdom saving throw. Τι DC έχεις αμαρθιά? 15. Άρα το χάνει το 1. Το έρθελε μετά, το έχασε. Και αρχίζει και σε φοβάται. Εντάξει. Παίζει ο Ίνιγκολτ, ο οποίος προσπαθεί να πάει να φύγει βασικά. Α, παίζει ο Ίνιγκολτ. Ίνιγκολτ. Δεν ακουγόμουνα. Οκ, okay, είχα πατήσει το mute. Λέω, μη είχε με χτύπησε καθόλου αυτός. Μου έκανε τίποτα την ώρα που έλειπα. Hey! Δεν ακούγομαι. Ακούγεσαι. Αλλά δεν ακούσα από ό,τι κατάλαβα. Α, ναι, δεν σε ακούω. Κόβε τη φωνή σου, κάτι άλλο. Για να δω πάλι στο chat. Μια στιγμή να πω. Τι να δούμε τώρα. Λέω, δεν σε χτύπησε. Α, οκ. Οκ. Αυτή την περίπτωση, για να δούμε. Αλλά ξέρω ότι το Elemental ευάρεσε, χτύπησε την τέτοια, την αμάλθεια. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Δεν ξέρω γιατί διακόπτεται η φωνή σας λίγο κατά καιρούς. Ωραία, γυρνάω και ρίχνω στο Elemental Eldritch Blast. Okay. Για να φτάρει χαμό του. Στο Elemental, έτσι. Ναι. Κάνε και χτυπάνε όλα. Θα κάνω τα damage τότε. Okay. Παίζει αυτό.
έφαγε Ντάμας, νομίζω φεύγει, για να το τσεκάρω. Όχι, δεν φεύγει. Δεν φεύγει. Και αυτό που παίζει πρέπει να έχει συγκεκριμένο άξιο που κάνει. Πρέπει να κάνει dash μέχρι να φύγει και να μην βλέπει για να κάνει save. Όταν δεν είναι undead. Okay. Πάει να φύγει λοιπόν αυτός εδώ. Μπορείτε όλοι Faction να κάνετε είναι dash, έτσι. Ναι, ναι. Μπορείτε όλοι να κάνετε reaction. Attack of opportunity. Πολύ ωραία. Ο Λιοντίν τον χτυπάει στην πλάτη και του λέει μπράβο, μπράβο, έτσι να φύγεις. Okay. Περνάει και από μένα, DM. Λοιπόν, του ρίχνω αυτά που βλέπεις. Ναι, το παίρνει. DM, απλά εγώ επειδή έχω το Goldcaster μπορώ να κάνω και opportunity spell, οπότε κάνω ένα το The Dead που το έριξε, άμα μου πεις χτυπάει το δεξί. Ναι. Ωραία. Αυτά. Το πλάσμα αυτό χτυπάει το άλλο του δάχτυλο με το χέρι. Αυξομοιώνει τη φωνή του Άλεξ. Τι να σου πω, μάλλον το PC σου φταίει γιατί άλλα ακούνε κανονικά. Όχι. Τελειώς. Και εμείς ακούσαμε που έσβηνε η φωνή. Εγώ έχω θέμα με τη διακοπή. Ήταν, δηλαδή ακούγεται ξαφνικά να, να λες το πλάσμα χτυπάει. Τι να σου πω, μόλις το έφτιαξα, θα τα φτιάξω μετά όλα. Λοιπόν, το πλάσμα αυτό υποχωρεί πάρα και βυθίζεται στο πάτωμα. Φεύγει από μπροστά σας. Παίζει ο Λίοντιν. Λοιπόν, καταρχάς από εκεί που είμαι πάω λίγο πιο, μάλλον έρχομαι εδώ. Πού είναι ο Ιαπωνέζος, έφυγε? Μπορείς να ψάξεις να τον βρεις. Κάψε να τον βρεις. Κρατάω το άξον μου. Αν εμφανιστεί ο Ιαπωνέζος θα του ανοίξω πιο σχιστά τα μάτια του. Ναι. That's my turn. Έτσι άξον. Λοιπόν, κόβριν. Παίζει ο Κόριν. Για μάθεια κάνει concentration, έτσι, για το fear. Έχει μείνει κάποιος αντίπαλος που βλέπω. Έλα. Ναι, βλέπεις το Earth Elemental αριστερά, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, με steady aim του ρίχνω. Ναι. Advantage. Το χτυπάς. Ναι. Παίρνει και τα δύο αυτά. Ναι. Φαίνεται λίγο πληγωμένο. Και λουφάζω. Okay. Παίζει ο Βανκόρης. Ο Βανκόρης θα το κάνει πάλι ένα τόρδεντε. Το ρίχνω wisdom. Ναι, το κάνω. Ναι. Αυτό στο δεξιά και πάω εγώ πιο πίσω. Το γκόλε μετά από αυτό γίνεται μια μορφή λάσπη και πέφτει το πάτο. Ο τείχος που μας περιέβαλε έχει πέσει. Ο τείχος έχει εξαφανιστεί όσο γρήγορα εμφανίστηκε. Οκ, οκ. Παιδιά, φύγουμε από εδώ πέρα, αλλά εσύ μήπως χωρίς μπορεί να ψάξεις τίποτα, μήπως υπάρχει κάτι σημαντικό εδώ.
Νέο νησί Λεμακούς. Ναι, Κόριν, Κόριν. Με πέταξε έξω. Όχι, σαν να σε ακούμε, εμείς. Ο Ρίσλος για κάποιο λόγο δεν ακούγεται. Μπορεί να έβαλε mute ή κάτι τέτοιο κατά λάθος. Δεν έβαλε mute, απλά πάνω μπορεί να πήγε για sprite με καναπεδάκια. Του αρέσουν... Με ροκφόρ, όχι και ό,τι. Του αρέσουν τα παιδάκια. Κάνα παιδάκια, εθιρίο. Του αρέσουν τα παϊδάκια, όχι παιδάκια. Ο Ιαπωνέζος τελικά πού είναι ρε παιδιά? Έχει μπει κάτω από το έδαφος. Λοιπόν, τι κάνετε οι υπόλοιποι? Περιμένουμε να έρθει ο Ιαπωνέζος. Ο Ερικό δεν θέλει να ξανα... Λέει καλύτερα να μην είμαστε ακριβώς μέσα σε αυτό το πράγμα, να μην μας ξανακλείσει μέσα. Και μετακίνεται λίγο πιο πέρα και περιμένει να... Και για, να... Και αποφασί... για να αποφασίσει τι θα κάνει μετά. Okay. Απ' τη μία δεν θέλει να επιτεθεί σε κάποιον που δεν κάνει απαραίτητα, δεν, που μάλλον εμείς τον προκαλέσαμε πιο πολύ άμεσα, αλλά ακόμα είναι σε μια διάμεση κατάσταση. Ναι. Κοίτα, λέω στον Νίνιγκο, τον Βαγκόρης του λέει, κοίτα, επειδή καταλάβουμε σε αυτά τα δωμάτια, άμα πεις μέσα, ο μόνος τρόπος για να βγεις είναι να σκοτώσεις αυτό που είναι εκεί πέρα. Δηλαδή, και να τον αφήναμε στη ησυχία του, δεν θα μπορούσαμε να μπούμε. Τους γίγαντες δεν τους σκοτώσαμε. Άρα έπρεπε, πρέπει κάποιο γρίφο πρέπει να έχει. Και ο Καραγκιόζης μας αποφάσισε να πιει το δηλητηριασμένο το τσάι. Καλά, είναι και αυτό, είναι και αυτό. Διέμω, τι ήχος αυτός όταν μπήκαμε μέσα, τότε εμφανίστηκε ή εμφανίστηκε όταν ήπιε το τσάι ο Λέοντιν? Όταν εξαφανίστηκε το humanoid. Αχα, όχι, εντάξει, όχι. Άρα το προκάλεσε ο Λέοντιν δηλαδή αυτό. Ναι, πράγμα. Ναι, άμα δεν το πήνε μάλλον δεν θα είχαμε τέτοια θέματα. Καλά, πώς κινείται τόσο γρήγορα αυτός και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να αντιδράσουμε στις κινήσεις του? Δεν ξέρω, η Ελία δεν πάει στο διάδρομο πριν που σας έλεγα μη πάτε και πήγατε και είχαμε τα φυτά μετά να μας πολεμάνε. Ε, παιδιά, να συνεννοούμαστε πριν κάνουμε ένα βήμα, πριν προχωράμε. Η αμάρθεια μπήκε στο rope trick, ε. Καλή ιδέα. Εκεί που είναι έκανε rope trick. Ναι, κάνουμε ένα short rest. Η αμάρθεια δεν μπορεί, είναι πολύ πληγωμένη. Καλά έκανε και έκανε το rope trick της. DM, αφήνει το σκηνή απ' έξω. Ο Λέοντιν, επειδή έχει πιει το τσάι, του ήρθε κατούρημα και θα πάει να κατουρίσει εκεί που κρύφτηκε ο Ιαπωνέζος. Θα κατουρίσει αίμα τότε. Το κατούρημα θα χρειάζεται για μένα 3-4 γύρους για να γίνει. Για να ολοκληρωθεί, εγώ ξεκινάω. Δεν θα έχει βγει κάτι στην αρχή καν μέχρι τώρα. Βγαίνει τσάι. Ωραίο τσάι. Κάνετε κάτι άλλο? Περιμένει να αποφασίσει τι θα κάνει. Ο Νίγκολ δεν είναι ακόμα, δεν είναι σίγουρος το ότι πώς θα το κάνει αυτό. Ο Νίσιλ είσαι εδώ. Ναι, ο Νίσιλ κάτι πρασίνησες, κάτι είδα. Ναι, ο Νίσιλ, μπορείς να ψάξεις εδώ επειδή είσαι καλός στο ψάξιμο, μπας και βρούμε τίποτα, κάνα... Λεφτά. Object, λεφτά, όπλα για αυτά εδώ πέρα. Σοφίσαν όλοι. Όχι. Βγήκαμε λοιπόν, εκτός του τείχου, ξέρω εγώ, είμαστε εγώ μέσα στο rope trick μαζί με την... Αμάρθεια εκεί κάνουμε short rest. Άμα θες να έρθεις μετά και εσύ από πάνω να κάνουμε short rest ή κάποιος άλλος. Και εσύ απλά ψάξε εδώ το δωμάτιο για να δούμε μπας και έχει τίποτα αξιόλογο. Λεφτά. Έψαχνα τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι
αξιόλογο. Πέρα από ένα πράσινο πετράδι, το οποίο βρίσκεται μέσα στη τσαγέρα. Ω, πετράδι! Απρέι, τι απρέι κάνει? Το πετράδι είναι ρε παιδιά, λέει ο άλλος, ο Ίνικολ λέει το πετράδι που χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε είναι μάλλον. Ένα τσίμπα το Ίνικολ. Το δίνω στον Ίνικολ. Πάμε να δοκιμάσουμε να βγούμε από την έξοδο τώρα. Έλατε. Δείτε κατά το short rest μαζί με την αμάχη. Απ' τη μία θέλω να κάνουμε short rest, αλλά απ' την άλλη ξέρω υπάρχει το άλλο θέμα με το χρονικό όριο. Δεν ξέρω αν έχουμε χρονικό όριο για αυτό που κάνουμε εδώ πέρα. Που τον κυνηγάνε τον άλλον. Θα το κάνει, έχω πάει για ξεκούραση. Okay. Και εγώ ξεκουράζομαι γιατί είμαι χτυπημένο. Okay, ας πάμε όλοι να στο rope trick να ανεβούμε να κάνουμε το rest. Okay. Okay, κάνετε rest, περνάει μια ώρα. Short rest. Ναι, βεβαίως. Α, σωστός. Να βάλω 7 αντί 10. Ωραία, φούλαρα. Πάρα πολύ ωραία. Κάνετε όλοι short rest? Ναι. Okay. Ναι. Τι κάνετε? Βγαίνουμε εκτός για να πάμε να συνεχίσουμε την περιήγησή μας στο Βραβύλθο. Παίζει ρόλο να βγούμε από δεξιά ή από πάνω? Από ποια πλευρά μπήκαμε και από ποια πλευρά είχαμε μπει, από πάνω? Νομίζω από πάνω είχαμε μπει. Τότε λέω πάμε από την κάτω πλευρά για να μην γυρίσουμε προς τα πίσω. Okay, πάμε από δεξιά. Okay. Από κάτω πάτε? Από εκεί, ναι, όχι από την πλευρά που μπήκαμε, από την πλευρά που βγαίνουμε. Okay, δύο λεπτάκια. Ο δρόμος σας οδηγεί πάλι στο ηλιακό ρολόι. Κλασικά πράγματα. Θυμόμαστε ποια διαδρομή είχαμε πάντα την άλλη φορά. Επίσης βλέπουμε έχει κάτι άλλο διαφορετικό. Ναι, είχαμε πάει προς τα πάνω την προηγούμενη φορά. Έχουν αλλάξει ίσκοι από τότε? Το ηλιακό ρολόι λοιπόν έχει τις ίδιες σκιές. Χιαστή? Είναι, ναι, ένα χι εδώ. Έτσι και έτσι. Βάλε το πετράδι απάνω να δούμε μήπως αλλάξει κάτι. Ο Κόρη νομίζω το έχει.
Πού είναι ο... Στον, Ινίκολτ. Εγώ το έχω το πετράδι, ναι, τι. Βάλ το απάνω στο ηλιακό λεωφορείο να, να δούμε πως αλλάξει κάτι. Έχει μέρος που να είναι, έχει θέση για να βάλεις πετράδια το ρολόι. Βάλ το όπου να... Ρωτάω τον DM, όχι εσένα. Νομίζω ότι πρέπει να τα κρατάμε, τα έχουμε μαζί μας, λέει ο Ινίκολτ. Λοιπόν, μέχρι τώρα πηγαίναμε σε αυτό που πήγαινε, που ήταν το χιαστή. Στο προηγούμενο πήγαμε πάνω που δεν ήταν και βρεθήκαμε κάπου. Να πάμε εκεί που δείχνουν σκιές ή να δοκιμάσουμε ένα άλλο δρόμο. Έχουμε καλύψει πόσες διαδρομές με σκιές από, αυτές, το, αυτό, από αυτό το μέρος. Καλώς. Έχουμε πάει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 φορές. Έχουμε γανίσει αυτό το... Τις 5 φορές πήγαμε εκεί που γίνονται σκιές και την προηγούμενη πήγαμε προς τα πάνω που δεν είχε σκιά και βρεθήκαμε εκεί που βρεθήκαμε. Να πάμε πάλι σε μέρος που δεν είχε σκιά, δηλαδή δεξιά, αριστερά, κάτω. Πάμε όπου θέλετε, παιδιά. Συγγνώμη, εδώ πέρα έχω ένα χαμό εδώ πέρα στο σπίτι. Ειλικρινά δεν ξέρω αν θα μπορούσα να κάτσω όλο το session να μας συνεχίσει να κάνουν έτσι. Οπότε τι λέτε, πάμε προς τα κάτω. Πάμε. Ναι, πάμε. Πάμε προς τα κάτω, DM. Το ρολόι είναι πέτρινο, DM. Ρολόι σταματημένο. Πέτρινο. Ναι. Του στέλνω 3 Eldritch Blast. Ναι. Μπας και συνέλθει, γιατί μας δείχνει μαλακίες. Είναι 15 του hit, 14 του hit και 12 του hit. Mm-hmm. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια επίδραση. Ναι. Okay. Τέλεια. Οι υπόλοιποι θέλετε να κάνετε κάτι άλλο? Όχι, θα πάμε προς τα κάτω, προς το κάτω διάδρομο εκεί πέρα, πας και βρούμε κάτι καινούργιο. Σε πιο κάτω, στο... εδώ? Στο κάτω, ναι, ναι, ναι. Οκ. Πάσουμε δύο λεπτάκια. Και επέστρεψα. Ναι, μάλλον πάμε προς τον κάτω διάδρομο για να δούμε τι θα βρούμε. Ετοιμάζει κάτι, φαντάζομαι ότι είμαι. Κάτω. Ναι, ναι. Περιέργως ο δρόμος κάτω δεν φαίνεται να είναι πολύ μακρινός. Και σας βγάζει μέσα σε... ένα κήπο. Λίγο πιο περίεργο αυτή τη φορά, αλλά είναι πολύ όμορφο ο κήπος αυτός. Είναι στολισμένος με 6 με 6 κομμάτια από πολύ όμορφα, από πολύ όμορφες πανοπλίες. Δεξιά, γιατί δεν βλέπω τίποτα? Γιατί δεν το άνοιξα ακόμα. Οι πανοπλίες αυτές είναι μόνο το πάνω του μέρος και υπάρχουν και στο πάτωμα από εδώ και από εκεί πεταμένα όπλα και πανοπλίες, τα οποία είναι χτυπημένα από εδώ από εκεί, τέλος πάντων δεν είναι σε καλή κατάσταση αυτά που είναι κάτω.
Υπάρχει επίσης γρασίδι και μους, πώς το λένε αυτό, βλήχα. Βλήτα, μος. Λιχίνες. Μος είναι οι λιχίνες. Το οποίο υπάρχει πάνω στις πανοπλίες. Παρά από αυτό το γεγονός ότι έχει πάνω λιχίνες και βλία, πώς τα λένε, οι πανοπλίες φαίνεται να μην έχουν σκουριάσει. Απέναντι σας υπάρχει ένας ακόμα δρόμος, ο οποίος φαίνεται να οδηγεί σε ένα μονοπάτι πέρα από αυτό το δωμάτιο. Πάμε στο μονοπάτι. Το πιάνω από το γιακά αυτόν. Ναι, ο Βαγκώρης λέει, παιδιά, από ό,τι βλέπω υπάρχει περίπτωση αυτές οι πανοπλίες να γίνουν αντίπαλα γίγαντες, τι μεγέθους έχουν και να μας επιτεθούν, οπότε καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί. Βρε, είναι από βλήχα. Κάτω, Λίοντιν, κάτω. Ού. Κάτσε κάτω. Μην μιλάς και κάτσε κάτω, λοιπόν. Και κοιτάζω τις πανοπλίες λίγο πιο προσεκτικά. Προσπαθώ να δω οι πανοπλίες έχουν κάτι σημείο που μοιάζει να έχουν κάποιο μέρος που πρέπει να βάλει κανείς κάτι πάνω ή κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, αλλά σε ποια πανοπλία πας? Κοιτάζω εδώ, πλησιάζω εδώ σε αυτήν εδώ πέρα, χωρίς να μπω εδώ στο παράξενο πράγμα. Τώρα. Ναι, εδώ που είμαι τώρα. Και κοιτάζω, προσπαθώ να δω την πανοπλία πιο κοντά. Όχι. Ο Βαγκώρης παίρνει 10 λεπτά από το χρόνο σας και κάνει ένα detect magic για να δει τι μαγεία υπάρχει σε αυτό το χώρο. Περιμένουμε λίγο κι εμείς. Τώρα πάει σε μια γωνία, πιάνει την ασπίδα με το έμβλημα του Λαθάντερ και προσεύχεται για να κάνει αυτό το ritual. Οι υπόλοιποι δεν κάνετε τίποτα τέτοιο. Τι εννοείς? Ψάχνουμε για παγίδες. Ψάχνουμε για λεφτά. Λεφτά. Εγώ ακόμα περιεργάζομαι την πανοπλία να δω αν μπορώ να καταλάβω τι θα έπρεπε να κάνουμε με αυτές τις πανοπλίες. Εγώ ψάχνω στο φράχτη. Ναι, δείξε μου το spot, Κόριν. Investigation βασικά ή perception θες? Investigation. Με advantage. Πού? Λοιπόν, ψάχνω τους τοίχους, τα πατώματα και τα αγάλματα. Δείξε μου σε ποια μεριά του δωματίου πας πρώτα. Ωραία. Τουκ εδώ, ψάχνω. Ναι. Συνεχίζω. Εκεί που είσαι, Κόριν, ρίξε μου ένα investigation. Ναι. Ρίξε 25, εντάξει. Ναι. Κόριν, έτσι όπως ψάχνεις και ψαχουλεύεις το πάτωμα, αυτή εδώ η πανοπλία και αυτή εδώ η πανοπλία ζωντανεύουν και σας επιτίθενται. Ρίξτε ένα νήσι. Αυτό απλοποιεί τα πράγματα. Αναμενόμενο. Δεν πειράζει. Ενίκο, όταν είμαστε στα 10 feet από σένα, παίρνουμε τίποτα στο initiative, νομίζω. Συν 100. Ενίκο, αν είμαστε στα 10 feet από σένα, παίρνουμε συν 5 στο initiative που είχες πει, δεν ισχύει αυτό. Ενίκο. Συγγνώμη, δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς τι μου είπες. Αν είμαστε στα 10 feet από σένα, παίρνουμε το συν 5 στο initiative. Ναι, παίρνετε, ναι. Παίρνουμε, οκ. Α, ωραία. Να τα αλλάξουμε τότε.
Εσύ, η κόρη, νομίζω είσαι μακριά από τον Ινιγκόλτ. Πόσο πρέπει να είμαι? 10 feet. Okay. Εδώ εξακολουθούν τα τετράγωνα να είναι 10 feet το καθένα. Που φαίνεται ότι προσπάθει. Ακούω ένα φσστ, αλλά δεν ακούω ακριβώς. Δεν μίλησε. Δεν μίλησε, όχι, γιατί δεν πρασίλησε. DM, DM, δεν ακούγεσαι καλά. Έκανες φσιτ, το Boeing όμως δεν τα ακούμε. Φσιτ, Boeing. Το χάσαμε το DM, το φάγανε οι πανοπλίες. Δεν έχω κάτι. Περιμένω να ρίξω την instant βολή. Έχουμε ρίξει τρεις φορές. Μα αυτό είναι το πρόβλημα. DM, κάθε τετραγωνάκι πόσα feet είναι? Κάθε τετραγωνάκι πόσα feet είναι? Είναι ακόμα 10, δεν έχει αλλάξει κάτι. Άρα okay. Είναι σίγουρα εκτός εμβέλειας ο Κόριν. Ναι, οκ. Okay. Παίζει πρώτα ο Unicorn. Σε τι απόσταση είναι από μένα ο τύπος, ο πανοπλίας? 2 κουτάκια, 20. Ωραία, άρα μετακινούμε πιο κοντά στους άλλους και ανοίγω το πολυβόλο. Ναι. 1, 2 και 3. Τι πάνε για τα 3? Περίμενε, δεν έριξα το τρίτο. Τώρα έριξα το τρίτο. Το τρίτο μπορεί να μην χτυπάει. Δεν ξέρω. Τα δύο χτυπάνε, ναι. Ωραία. Αυτό το damage, λοιπόν. Ναι. Τη χτύπησες αρκετά δυνατά. Με ένα παπ. Παίζει ο Κόριν. Λοιπόν. Πετάω ψηλά, όσο πιο ψηλά μπορώ, και ρίχνω ένα βέλος σε αυτή την πανοπλία. Okay. Θα φας ένα attack of opportunity. Γιατί είμαι σε επαφή μαζί της. Σεξουαλική. Κάνω disengage. Θα κάνω disengage. Δεν ήξερα ότι είμαι σε επαφή. Αφού ακούμπας απάνω ρε, εσύ πώς δεν το ξέρες. Αφού την ενεργοποίησες. Ναι. Όχι ρε, το ενεργοποιήθηκε, δεν ακούμπησα πάνω απαραίτητα. Καλά. Λοιπόν, κάνεις με bonus action λοιπόν τις engage, σωστά? Ναι. Μετά πας 20 feet στον αέρα με τις πόντες σου. Ρίχνεις και ρίχνω χτυπάς με το light crossbow. Και παίρνει το ένα μόνο, όχι το sneak. Ναι. Okay. Τι χτύπησες κι εσύ, Λίοντιν? Ο Λίοντιν κοιτάζει, δύο είναι οι πανοπλίες που ενεργοποιήθηκαν, ε. Σωστά. Την πρώτη, αυτή που είναι δίπλα στο Κόριν, κάτω από το Κόριν, τη στέλνω 3 δώρα. Πρώτο. Αυτό το κυκλάκι, αυτό... Δεύτερο. Τρίτο. Λοιπόν, έτσι, τη στέλνω, πόσο, 13, 10, 23 και 15, 37. Που έρχεται ο Λίοντιν, τη χτύπησαν, έκαναν και θόρυβο, έκαναν παμ παμ. Και η πανοπλία πέφτει κάτω και μοιάζει στις πλέον που ήταν, υπήρχαν ήδη κάτω χτυπημένες. Θέλεις να κόρεις. Ο Μαγκόρης στη δεξιά πανοπλία που έχει χτυπήσει. Περίμενε 2 λεπτά, τη στιγμή εκείνη. Βλέπεις να κουνιούνται δύο άλλες πανοπλίες. Λοιπόν, οπότε κάνω ένα throw the dead στην δεξιά που χτυπήσει ο Ινιγκόλ. Ναι, ρίξε. Τα βλέπεις, wisdom της 20 για τόσο. Και αυτή πέφτει και αυτή κάτω, τυπημένη. Και
δύο λεπτάκια. Και ενεργοποιούνται, φαίνεται να ενεργοποιούνται δύο άλλες πανοπλίες. Δηλαδή σύνολο άλλες τέσσερις, αν κατάλαβα καλά, ε. Έτσι φαίνεται. Οκ, οκ. Είναι οι τέσσερις ή κάτω, αν κατάλαβα καλά, ότι που έχουν ενεργοποιηθεί. Αυτές οι τέσσερις, οκ, εντάξει, εντάξει. Και παίζει αμάρτια. Okay. Θα χτυπήσω εγώ την πιο κοντινή πανοπλία. Τι εδώ. Ωραία, λοιπόν. Πάμε για τα attacks. Πρώτα attack. Ναι. Πάει, φαντάζομαι. Τι πάει. Ναι. Ωραία, αυτό παίρνει και ένα extra d8, γιατί είναι από το... πώς το λένε. Το feed που έχω. Έχω ένα extra attack στον πρώτο γύρο. Επιπλέον. Δεύτερο attack. Τι πάει το δεύτερο. Άρα αυτό είναι το extra attack που κάνεις στον πρώτο γύρο. Όχι, έχω ένα attack επιπλέον στον πρώτο γύρο. Άρα έχω μετά δύο attacks από το extra attack και τον bonus action attack. Έχω τέσσερα attacks στον πρώτο γύρο. Έχεις τέσσερα. Αυτό είναι το τρίτο λοιπόν. Το πρώτο... Στον πρώτο γύρο. Το πρώτο λοιπόν χτύπησε, το δεύτερο χτύπησε. Το τρίτο. Πρώτο, το 2-8. Ναι, στο πρώτο το έριξα. Το πρώτο ήταν. Όχι, το 2-8. Στο 2-8 το έριξα στο πρώτο, δεν το ξαναρίχνω τώρα. Σου λέω απλά ότι στον πρώτο γύρο έχω 4 τάξη. Και στον πρώτο γύρο σε ένα από τα τάξη όποιο θέλω προσθέτω και το 1-2-8 επιπλέον. Δεν είναι σε όποιο θέλεις, είναι στο πρώτο. If that attack hits, εντάξει, okay, στο πρώτο attack. Ναι, γιατί... Οπότε το τρίτο χτυπάει. Χτυπάει και πεθαίνει πάνω πλοία αυτή. Ωραία, και το τέταρτο attack που είναι το bonus action attack, θα το ρίξω στην άλλη πάνω πλοία. Το χτυπάς. Και τέλος γύρω. Και παίζει. Αυτή εδώ η πανοπλία που αιωρείται και πηγαίνει στον Κόριν. Κόριν. Α, πετάει η πανοπλία. Ναι. Ο Άιδαρος πετάει. Του κάνει 5 bludgeoning damage. Ο Χριστός. Οκ, okay, παίρνω τα 2,5. Και αυτή εδώ θα πάει στην αμάρθεια. Είναι αυτά τα κυκλάκια, πού είναι? Κάνει μισ και παίζει ο Ίνικορντ. Σε αυτήν εδώ που είναι μάλλον κοντά. Είναι κοντά, αυτή που πανεπλή δεν είναι εδώ πέρα που βλέπω. Ακούγομαι. Ναι, ναι, εκεί είναι, εκεί είναι, εκεί είναι. Χτύπησε την ομάδα πριν, εκεί είναι. Ωραία, ανοίγω Eldritch Blast αυτήν. Ο Critical. Άρα ρίχνω γι' αυτό το damage, γι' αυτό ρίχνω το κανονικό συν 1d10 σκέτο, ε. Ναι. Τι 10. Ωραία, και τώρα ρίχνω κανονικά τις άλλες δύο βολές. Και το τελευταίο. Αυτό χτυπάει. Ωραία, αυτά σύνολο. Το σκοτώνεις. Και παίζει ο Κόριν.
Λοιπόν, ο Κόριν κάνει ένα disengage, φεύγει μακριά από την πανοπλία. Εδώ. Και της ρίχνει ένα βέλος. Σε ποια, σε αυτήν εδώ, έτσι, ρίξε. Περίμενε. Έτσι, γιατί δεν μπορώ να τις καταλάβω, ρε. Α, μόνο αυτή δεν είναι, αυτή εδώ. Και αυτό εδώ κάτω. Δύο. Οκ. Ναι, τότε σε αυτό εδώ. Είναι μισ. Okay. Και παίζει ο Λίοντιν. Ο Λίοντιν φωντάζει στην πανοπλία. Εσύ είσαι πάνω από τα πλοία. Και τις ρίχνω. Δεν απαντάει. Δεν ξέρω. Ναι, εσύ ξέρεις. Πρώτο Eldritch Blast. Ρίξτε μου ένα Intelligence. Intelligence. Ναι. Περίμενα, έχει ιστορία. Πού είναι ρε παιδιά. Α. Intelligence. Τι έφερα. Ένα. Δεν καταλαβαίνεις τι. Και το Eldritch Blast δεν βρίσκει στόχο. Α, ρίχνω ένα δεύτερο Eldritch Blast. Ναι, χτυπάς. Και ένα τρίτο Eldritch Blast. Κάνε damage στο δεύτερο. Είναι, περίμενε, 9 και 12, 21. Πεθαίνει. Α, μωρέ, κρίμα. Γελάω. Λίγο την βλέπεις ένα κόκκινο πετράδι. Α, να... δικό μου, δικό μου. Δικό εδώ. Μου. Μην το πάρει κανείς, λέω, αυτό είναι το δικό μου. Αυτό μάλλον πρέπει να έχει πέσει μέσα από την πανοπλία. Τέλειο. Παίζει ο Μαγκόρης. Ο Μαγκόρης βλέπω ότι είναι πολύ μακριά η άλλη πανοπλία. Θα κάνει ένα ready action να κάνει το The Dead άμα έρθει σε απόσταση των 60 feet. Okay, αμάρθεια. Ωραία. Θα χτυπήσω το αυτό που έχει. Πρώτο, χτυπάει. Είναι μισ. Οκ, χρησιμοποιώ αυτό εδώ. Το... το subclass. Το χτυπάς και το σκοτώνεις. Βγαίνεται από combat. Το πετράδι, το πετράδι είναι δικό μου. Ο Λίοντιν πάει να πάρει το πετράδι, DM. Okay. Πρόσχε, μην το καταφύγεις, Λιοντίν. Όχι, θα το βάλω από τον ποπό μου θα το βάλω, όχι από το στόμα. Το βλέπω, είναι περίεργο. Τι πετράδι είναι? Είναι ένα κόκκινο πετράδι σαν πίνι. Το σηκώνω στο χέρια μου. Και ή είναι ζεστό. Okay. Το βάζω στο πάτωμα και προσπαθώ να το σπάσω με το σπαθί μου. Προσπάθησε. Πάνω το πιάσω. Με το War Pick. 22 του hit. Το χτυπάς. Έσπασε. Όχι. Πετάχτηκε λίγο πιο μακριά. Λέω, είναι χαλασμένο το πετράδι, δεν δουλεύει. Εσύ είσαι χαλασμένος. Α! Και δεν καταλαβαίνω. Ο Μαγκός λέει, εντάξει παιδιά, ας πάμε κόριν για
Κοίταξε το μέρος μήπως βρούμε κάτι άλλο και άμα είναι να συνεχίσουμε προς τα κάτω να δούμε που θα μας βγάλει, που νομίζω πάλι στο ρολόι θα μας βγάλει, αλλά για να δούμε. Συνεχίζω το ψάξιμο με advantage. Κάτι περίεργο για αξιόλογο. Οκ. Δεν έχει τίποτα. Βγαίνεται από το... το πετράδι το πήρε κάποιος, το αφήνει. Θα το πάρω ο Λίοντιν. Με το που βγαίνετε λοιπόν από το κυπάκι εδώ, ο δρόμος σας βγάζει πάλι στο ρολόι αυτό, το οποίο έχει αυτό το... τις σκιές, οι σκιές δείχνουν πάλι αυτό το σκοτωχή. Και θα τα αφήσουμε εδώ. Πόσα πετράδια έχουμε σύνορα τώρα. Τι? Πόσα πετράδια έχουμε σύνορα τώρα. Δύο. Δύο μόνο. Όχι. Αποκλείεται να είναι μόνο δύο. Δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Α, πέντε. Μου φαίνεται ότι πρέπει να μαζέψουμε τόσα πετράδια όσες είναι οι έξοδοι, λέει ο Ενικόλτ. Εγώ έλεγα ότι τώρα στις που χρησιμοποιήσαμε τις έξοδους που δεν είναι δηλαδή στο χειριαστή αυτών των σκιών, ότι βγήκαμε και πήραμε πετράδια. Μήπως να το συνεχίσουμε αυτό, πάμε αριστερά ή πάνω την επόμενη φορά. Ας δοκιμάσουμε οτιδήποτε, ας δοκιμάσουμε όλες τις πιθανότητες. Ναι, ναι, οκ. Okay. Ελπίσουμε να προλάβουμε γέρος. Τα λέμε την άλλη, παιδιά. Άντε, γεια. Γεια σου, Αλέξη, γεια σου, παιδιά, bye bye. Ευχαριστώ. Γεια.